Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι αυτός που διάνοιξε την μήτρα της μητέρας του και τι λέει, παν το διανοίγον μήτρα Άγιον εστί. Κανένα παιδί από όσα είχε γεννηθεί δεν διάνοιγε τη μήτρα της μάνας του. Στον τρόπο της συλλήψεως πρώτα πρέπει η μήτρα να ανοίξει το στόμιο, να μπει το σπέρμα του ανδρός και μετά γεννιέται το παιδί και εξέρχεται. Δεν είναι Άγιο το πρωτότοκο. Ήτανε Άγιος ο Καΐν, σιγά πρωτότοκος ήταν. Ήτανε Άγιος ο Ρουβίν, σιγά πρωτότοκος ήτανε. Ήτανε ο οποίος πούλησε τον Ιωσήφ, αυτός είναι ο Ρουβίν. Είναι πολλοί άλλα πρωτότοκα των Ισραήλ, σιγά κανένα. Γιατί, διότι δεν διανοίξανε αυτά τη μήτρα, δεν είναι. Αυτή η προφητεία είναι μόνο για τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός βγήκε από μέσα έξω χωρίς να πειράξει τα σκλής της Παρθενίας και είναι εις Άγιος. Όταν λένε τα Άγια της Αγής, τι φωνάζεται, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού, Πατρός, αμήν. Αυτή η προφητεία ήταν μόνο για τον Χριστό. Αλλά έπρεπε να την εφαρμόσουν εις τύπον οι Εβραίοι και έτσι λοιπόν αφού το παιδί οκταήμερο το είχανε περιτέμνει το πήρανε οι γονείς, ο γέρος ο Ιωσήφ που ήταν περίπου πέθανε 110 χρονών και πέθανε, ας πούμε ότι πέθανε στα 30 χρόνια του Χριστού. Αφαιρέστε από το 110 τα 30 να βγείτε πόσο ήταν. 80 χρονών γέρος ήταν περίπου ο Ιωσήφ, ο Μνίστορ, ο Ιωσήφ, ο Μνίστορ, ο γέρος αυτός άνθρωπος. Ήταν 80 χρονών περίπου. Άλλοι λένε ότι ήταν 70, άλλοι 67, δεν μας ενδιαφέρει, πάντως ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία. Και ήρθανε στο ναό. Μόλις εφτάσανε στο ναό εμπήκανε στην κυρία πόρτα του ναού και ο πρώτος που τους είδε ήτανε ο Ζαχάρης. Ήτανε ιερεύς στο ναό και είδε τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ να μπαίνουν μέσα και έτρεξε και της είπε έλα, της λέει, αυτός που μου άνοιξε το στόμα, έχουμε από το Ρωμανό το μελωδό, αυτός που μου άνοιξε το στόμα πριν περίπου 6 μήνες μου άνοιξε το στόμα εμένα και είπα που μου, αυτός που μου κλείσε το στόμα και αυτός που μου άνοιξε το στόμα και αυτός που έδωσε στο παιδί μου τη δύναμη της προφητείας μέσα στην κοιλιά και βγήκε η προφητεία από το στόμα της μάνας του και έκαμε προφήτη και εμένα, νάτος αυτός είναι εδώ που τον έχει στα χέρια. Και όπως όταν ήρθε η ώρα και με υποχρεώσανε να σου κάνω το είδωρ της ελέγξεως οι αρχιερείς που ήταν μικροί στην ηλικία τότε, 32 χρονών, 34 ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας και υποχρεώσανε τη Θεοτόκο να πάρει το είδωρ της ελέγξεως να δούνε αν πραγματικά δεν έφταιγε στο ότι ήταν έγκυος, εγώ που είμαι παραστάτης όλης αυτής της υποθέσεως γνωρίζω ότι είσαι αϊπάρθενος. Γι' αυτό θα δώσεις το μωρό τη θυσία και θα πας να κάτσεις με το μωρό στη θέση που κάθονται οι παρθένες. Υπήρχαν θέσεις, ξέρετε πώς έχετε τώρα που λέει θέσεις γυναικών, θέσεις ανδρών. Και αφού γεμίσουν οι θέσεις των γυναικών, πάνε οι γυναίκες και κάθονται στους άνδρες. Και δεν κάθονται από αυτή τη μεριά, πάνε και κάθονται για να έχει κανένα καλοριφέρ, κάθονται πιο κοντά. Και γίνεται το μπελμίξ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν, αυτά γίνονται. Απλώς τότε ήταν καθορισμένες οι θέσεις. Και τις είπε θα πας να καθίσεις με τις παρθένες. Δεν θα καθίσεις με τις μη καθαρέ, όχι με τις παντρεμένες γυναίκες και όχι θα καθίσεις με τις παρθένες. Μόλις το είδανε αυτό οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του λένε δεν μου λες, του λέει, γιατί την έβαλες εκεί. Μα τι να είναι παρθένος, τους λέει. Αυτή ήταν παρθένος πριν τον τόκο, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο, λέει. Λοιπόν, του λέει θα πάμε στον Ηρώδη να πούμε ότι
είσαι εναντίον του νόμου του Μωυσέως. Είναι η πρώτη ρουφιανιά που του κάνανε. Η δεύτερη ρουφιανιά που του κάνανε είναι η εξής. Πήγανε και είπανε στον Ηρώδη ότι το παιδί που λέγεται Ιωάννης σώθηκε όταν έσφαξε στα παιδιά. Και τον καλεί ο Ηρώδης και του λέει, πού είναι η γυναίκα σου, η γριά, η Ελισάβετ και ο γιος σου, ο Ιωάννης? Λέει, δεν ξέρω. Εγώ είμαι στα Ιεροσόλυμα. Αυτή ήταν στη Βιβλέμ. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο γιος σου έχει σωθεί. Δεν το ξέρω, του λέει. Δεν το ξέρεις καλά. Πήγαινε στην εφημερία που έχεις. Και πήγε στο ναό και πήγανε αυτοί οι ρουφιάνοι και τον εσφάξανε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στην πόρτα, όπως είπε ο Χριστός, «Ουέ ημί γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, θα σας ζητηθεί το αίμα πάντων των προφητών, από το αίμα του Κάη μέχρι το αίμα του Ζαχαρία, τον οποίο σκοτώσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου». Τα διαβάζετε στα Ευαγγέλια, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος στα μυαλά σας να σας τα ενώσει, να δείτε πώς είναι ένα, είναι ένα.